Από ελληνικής πλευράς, οι πρώτες σχετικές ενέργειες για την ένταση των προσόντων ξεκίνησαν το 1973, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Ακολούθως, το 1990 εγκαινιάστηκε πολιτικοστρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Αλβανίας, στο πλαίσιο της οποίας και εκκίνησαν εκ νέου σχετικές διαβουλεύσεις. Το 1992 υπογράφει το πρόγραμμα στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Αλβανία, όπου προβλέπεται για πρώτη φορά η συνεργασία για την εξέταση κατάλληλων χώρων για τη δημιουργία κινητηρίων Ελλήνων πεσόντων στην Αλβανία, με διαβουλεύσεις μεταξύ του ΙΠΕΠΣ των δύο χωρών. Το 1996 υπογράφεται η συνθήκη φιλίας συνεργασίας, ασφάλειας και σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Ενώ με πρωτοβουλία του Έλληνα Αρχιεπισκόπου στην Αλβανία κυρίου Αναστασίου για τον μεταφιασμό των Ελλήνων πεσόντων στην κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, ξεκινάει η κατασκευή δύο στρατιωτικών κινητηρίων, πρώτα στις Μπιλιαράτες και αργότερα στη Φυσούρα. Το 1999 ολοκληρώνεται η κατασκευή του στρατιωτικού κινητηρίου στις Μπιλιαράτες και το 2006 στη Φυσούρα. Το 2006 συντάσσεται σχέδιο συμφωνίας, το οποίο προέβλεπε κατασκευή αρχικά τριών στρατιωτικών κινητηρίων, Βουλιαράτες, Φυσούρα και Κοριτσά, και αποτέλεσε τη βάση για τις περαιτέρω συζητήσεις και την υπογραφή της τελικής συμφωνίας. 9 Φεβρουαρίου του 2009. Τελικώς υπογράφεται η σχετική για το θέμα διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Η συμφωνία προέβλεπε σύσταση επιτροπών εμπειρογνωμόνων και από τις δύο χώρες, οι οποίες θα συγκροτούν την Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, τήρηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων και υποχρεώσεων από κάθε πλευρά, προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία. Κατασκευή δύο κινητηρίων για ανταφιασμό των πεσόντων στην περιοχή Πουλιαράτης και Φυσούρα. Έτσι λοιπόν, στις 25 Απριλίου 2012, συγκαλείται η πρώτη συνεδρίαση της Μικρής Επιτροπής στα Τείρανα. Κυρώθηκε και υπογράφει ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της Μικρής Επιτροπής. Επιπλέον, έγινε για πρώτη φορά επίδοση οπτικού δίσκου από τον τότε ΑΚΑΜ προς τον Αλβανό πρόεδρο της ομάδας εργασίας με τις συντεταγμένες των 129 σημείων επί αλβανικού εδάφους, όπου σύμφωνα με το Ιστορικό Αρχείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν πέσει οι Έλληνες ακόμη. Έπειτα από τετραετή διαπιστώση ομιλιών με την αλβανική πλευρά και κατόπιν πιέσεων από την ελληνική, συγκλήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Μικρής Επιτροπής στις 20 με 21 Οκτωβρίου του 2016 στην Αθήνα, με Έλληνα επικεφαλής το Διευθυντή Β' Κλάδου του ΓΕΕΤΑ ως πρόεδρο. Οι επόμενες δύο συνεδριάσεις, η τρίτη τον Απρίλιο του 2017 και η τέταρτη τον Δεκέμβριο του 2017, δεν είχαν κάποια σημαντική πρόοδο. Τελικά, στις 18 Ιανουαρίου του 2018, πραγματοποιήθηκε μετάβαση των ελληνικών και αλβανικών ομάδων εργασίας στην περιοχή Δρακότ και στις 22 Γενάρη του 2018 ξεκίνησαν επίσημα οι εξκαφές οι οποίες έφεραν σαφώς τα πρώτα λήψη από το πεσόντο. Στις 27 Μαρτίου του 2018 η ελληνική αντιπροσωπεία μετέβησε Τείρανα για τη σύγκληση της 5ης ΜΕΕ, από την οποία προέκυψαν τα εξής. Διευθέτηση του θέματος της σαφής. Δικαίωμα λήψης δείγματος σωστού και ταυτοποίηση και από τις δύο πλευρές. Επιτάσσεση του ρυθμού επιτοπιδίωτων εργασιών. Καθορισμός επόμενων περιοχών εκκαφών. Στην Κοσίνα, στην Φυσούρα, στην Κρεμετή. Κατάρτιση αρχιτεκτονικό σχεδίο για την κατασκευή επιτύπιων μνημείων. Από τον Νοέμβριο του 2018 εκκρεμεί η έκτη με ΕΕ. Κατά τη δεύτερη και τέταρτη συνεδρία της Μικρής Επιτροπής, αποφασίστηκε οι δύο πλευρές να συνδράμουν στο συνολικό έργο της αναγνώρισης και του προσδιορισμού ταυτότητας των ευρημάτων, ανταλλάσσοντας πληροφορίες από εκατέρωθεν ιστορικά στοιχεία. Η ελληνική πλευρά, ως κύριος ενδιαφερόμενος επί της όλης διαδικασίας, πρότεινε, γεγονός αυτό έτυχε αποδοχής από την αλβανική, να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος προσδιορισμού ταυτότητας των οστών, η μέθοδος ταυτοποίησης με χρήση DNA. Επεξηγώντας την αλβανική πλευρά τον τρόπο διαδικασίας, επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα εφαρμοστεί με τη σύσταση Τράπεζας Έμαχος από τους συγγενείς απογόνους των Ελλήνων Μεσόγειων. Τη σύσταση της Τράπεζας DNA ανέλαβε εξ ολοκλήρου το Κέντρο Μοριακής Βιολογίας Ενόπλων Δυνάμεων με έδρα στο 301 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, καθώς ήταν η μοναδική υφιστάμενη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων που διέθετε εξοπλισμό για την εξαγωγή ερευνών ανάλογης υφής. Το όλο θέμα αναλυτικά γνωστοποιήθηκε στο ευρύτερο κοινό με επίσημη ανακοίνωση τύπου,
στις 6 Φεβρουαρίου του 2018, συγκροτώντας παράλληλα τους εξυπηρέτησης του ενδιαφερόντων του κοινού, αλλά και παρακολούθηση του συνολικού έργου της ΜΕΕ, ειδικό διακρατικό γραφείο παρακολούθησης του έργου της ελληνικής ομάδας εμπειρογνωμών και τα στρατιωτικά κινητήρια στην Αλβανία. Στην περίπτωση τακτοποίησης των οστών με τη διαδικασία DNA, θα υπάρχει άνοιγμα άμεση ενημέρωση συγγενών των εσόδων με επιστολή που θα προσφέρεται από τον ΓΕΘΑ. Μέχρι σήμερα, από την ημερομηνία έναρξης των σκαφών, υπήρξε ενδιαφέρον από τους συγγενείς των πεσόντων όλης της ελληνικής επικράτειας. Συνολικά, έχουν συγκεντρωθεί 1.086 δείγματα οστών και 1.379 δείγματα αίματος συγγενών που αφορούν 1.024 πεσόντες. Στην προσπάθεια ταυτοποίησης έχει προσθεθεί το τελευταίο διάστημα το εργαστήριο του 251 ΠΝΑ, το οποίο εξοπλίστηκε με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Καθώς συνδράμει με την βοήθειά του και το εργαστήριο εγκληματολογίας της ελληνικής αστυνομίας. Συνοψίζοντας, από τις 22 Ιανουαρίου του 2018, που ξεκίνησαν οι έρευνες, έχουν βρεθεί 1.086 λείψανα στον Τρακότ, στην Κλεισούρα και στην Κροσίνα. Από αυτά έχουν ενταφιαστεί 758 σε 3 τελευταίες. Στις 13 Ιουλίου του 2018, ενταφιασμός 100 πεσόντων στους Βιαράτες, 12 Οκτωβρίου του 2018, 773 πεσόντες στη Κλεισούρα και 1 Αυγούστου του 2019, 85 πεσόντες στη Κλεισούρα. Η γλώσσα των αριθμών είναι απόλυτη, σκληρή και αμήλυτη. 7.976 πεσόντες και 26 αεροπόροι, σύνολο 8.002 πεσόντες. Έχουν ενταφιαστεί μόνο 1.086. Υπόλοιπο 6.916. Περιμένουν υπομονετικά με τη σειρά τους να δούνε το φως. Ο δρόμος είναι μακρύς, επίπονος και γεμάτος δυσκολίες όλων των ειδών. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, συνοδηφόρος από την αρχή, αρρωγός και εμπνευστής, σύμβουλος αλλά και πιστός εργάτης, ο Υπουργός κ. Γεώργιος Σούρνας. Στο διάστημα αυτό των 8 μηνών που συνεργαζόμαστε, έχω καταλάβει απόλυτα το πάθος και την επιμονή του με την ολοκλήρωση της όλης της προσπάθειας. Το έχει υψώσει σε σκοπό ζωής και ταυτόχρονα έχει πείσει όλους εμάς που συνεργαζόμαστε να προσπαθούμε με το ίδιο πάθος. Όλοι εμείς που εργαζόμαστε πάνω σε αυτή την προσπάθεια ομολογούμε. Δεν ξεχάσαμε τους ήρωες του έτους του 1941. Μια αλήθεια και ένα βιβλίο το οποίο καταγράφει την όλη προσπάθεια. Μια κατάθεση ψυχής μέσα από τα πραγματικά γεγονότα της όλης προσπάθειας. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσετε ένα ολιγόλεπτο βίντεο με εικόνες των δύο τελευταίων ετών από τα σημαντικότερα γεγονότα. Η προσωπική επιλογή των φωτογραφιών με επιμέλεια του βίντεο και της μουσικής της χώρας μου και κλείνοντας θα επικαλεστώ τη φράση. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Μια εικόνα, χιλιάδες αισθήματα. Δεκάδες εικόνες θα παρακολουθήσουμε. Αριθμός συναισθημάτων. Η απάντηση δική σας στο τέλος της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.